Έχω πάρα πολλά μηνύματα, φίλες και φίλοι. Ζητάτε από τον κύριο Τσίπρα να διαγράψει εδώ και τώρα τον Αλέξη τον Μητρόπουλο. Να. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Να διαγράψει ο Τσίπρα τον Μητρόπουλο, μου το λέτε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το πρωτοσέλιδο του Ποντικού που κυκλοφορεί. Θα το βρείτε το πρωί στα περίπτερα. Το Ποντίκι. Έχει πολύ ενδιαφέρον η πρώτη σελίδα του Ποντικού. Μπορούμε να το δούμε, κύριε Καλοκαιρινέ. Ναι, ναι, ναι. Μας τα κάνατε. Δόκτωρ Σόιμπλε, πρέπει να δείτε τη φωτογραφία. Ορίστε τι μας τα κάνατε. Μας τα κάνατε, Δόκτωρ Σόιμπλε. Γράφει το Ποντίκι. Τσουρέκια. Μας τα κάνατε, τσουρέκια, Δόκτωρ Σόιμπλε. Κάθε μέρα μία απέτηση, κάθε ώρα ένα εμπόδιο, κάθε λεπτό ένα διέξοδο. Μας έχει τρελάνει ο Σόιμπλε, έτσι. Και η Μέρκελ εντωμεταξύ μπήκε, συντάχθηκε με την ελληνική διάθεση, διώχνει το Σόιμπλε από τις διαπραγματεύσεις. Μπορεί, λέει, να δίνει συνεντεύξεις ο Σόιμπλε, αλλά πλέον όχι να διαπραγματεύεται. Υποστηρίζει στέλεχος των σοσιαλδημοκρατών. Έντονη φημολογία για απόσυρση, λοιπόν, του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών από τις διαπραγματεύσεις με την ελληνική πλευρά, με εντολή της Μέρκελ. Πυροδοτούν δηλώσεις του αντιπροέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας των σοσιαλδημοκρατών, του κυρίου Κάρστεν Σνάιντερ, για ρήγμα μεταξύ της Γερμανίδας Καγκελαρίου και του Υπουργού Οικονομικότητας. Δεν ξέρω τώρα αν αληθινό αυτό, είναι, αν είναι θεατρικό. Μπορεί να είναι και θεατρικό. Και επίσης δεν έχει σημασία, γιατί η Γερμανία δουλεύει με μόνιμες δομές. Δεν κάνει προσωπική πολιτική. Δουλεύει, έχει δίκιο και ο κ. Ούτε ο Σόιμπλε ούτε κανένας άλλος. Λοιπόν, μας τα κάνατε τσουρέκια, κύριε Σόιμπλε. Πολύ πετυχημένο το πρωτοσέλιδο του Ποντικού που θα το βρείτε. Στον τίτλο: Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη συνάντηση Τσίπρα-Μέρκελ-Ολάντ. Η ώρα είναι 1 και 5, μπήκαν 11.30, μια μισή ώρα συνάντηση. Παρακαλώ πολύ τους συναδέλφους από το Control. Με το πρώτο τηλεγράφημα το κατεβάσετε να το μεταδώσουμε στους τηλεθεατές. Κυρία Ελένη από τη Χαλκίδα, θα το μεταφέρω. Έχετε πρόβλημα με την εικόνα, θα το μεταφέρω το θέμα. Ο κύριος Αντώνης από το κέντρο της Αθήνας, μήνυμα για τον κύριο Βαλιράκη. Από το 81 κατέκλεψαν τη χώρα και κατέστρεψαν την Ελλάδα, λέει ο κύριος Αντώνης. Η Ελλάδα δεν ήταν χρεοκοπημένη, λέει ο κύριος Κώστας από τη Νέα Σμύρνη, όταν της επέβαλαν το μνημόνιο. Χρεοκοπήσαμε, λέει, μετά το πρώτο μνημόνιο. Η κυρία Θανασία από το Χολαργό για τον κύριο Τσίρκα. Τώρα μας λένε ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις στο λαό. Προεκλογικά έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έσκιζε τα μνημόνια. Ο κύριος Αργύρης από τη Δάφνη. Οι ξένες δυνάμεις δεν μας επιτρέπουν να παράγουμε για να πωλούν τα δικά τους προϊόντα. Για τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Ο κύριος Νίκος από την Αμφίπολη. Πρώτα να αποκτήσουν φορολογική συνείδηση όσοι μας κυβερνούν και μετά να αποκτήσουμε φορολογική συνείδηση εμείς οι πολίτες. Και έχετε απόλυτο δίκιο, αγαπητέ κύριε Νίκο. Λοιπόν, ο κύριος Μητρόπουλος ο Αλέξης βγαίνει και κάνει δηλώσεις, τον παρακολουθείτε. Εγώ τον συμπαθώ τον άνθρωπο. Τον έχω φιλοξενήσει εδώ πέρα και στην εκπομπή αρκετές φορές. Καλός δικηγόρος, πετυχημένος δικηγόρος, οικονομικά ανεξάρτητος. Έχει κατηγορηθεί και για μερικά πράγματα, αλλά τα πράγματα προφανώς δεν ήταν τόσο σοβαρά. Για κάτι εκατομμύρια, για ένα εκατομμύριο, δεν ξέρω τι έχει κατηγορηθεί. Εν πάση περιπτώσει, έχει σηκώσει αντάρτικο. Και λένε αυτοί που ξέρουν τα πολιτικά πράγματα ότι κάνει καλύτερη αντιπολίτευση από ό,τι κάνει ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, το Κουκουέ κτλ. Η Χρυσή Αυγή, ο Μητρόπουλος κάνει καλύτερη, λέει, αντιπολίτευση στον Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να πούμε στο λαό μας ότι θα εφαρμόσουμε μνημόνιο. Και βγήκε ο Παπαδημούλης σήμερα στο Real FM κατά του Μητρόπουλου και του είπε ότι θα τα ακούσει ο Μητρόπουλος από μένα ανευθέτω χρόνο, με αφορμή τη δήλωσή του πως η κυβέρνηση πρέπει να πει στο λαό ότι εφαρμόζει μνημόνιο. Κύριε Κοκορίκο, μάλλον όχι, θέλω να πάω στον κύριο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίρικα. Τι γίνεται με τον Μητρόπουλο? Πώς σας φαίνονται αυτές οι δηλώσεις που κάνει? Νομίζω ότι δεν είναι η ώρα να μπούμε σε τέτοιες σωκοματικές αντιπαραθέσεις. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι... Είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτός ο άνθρωπος, πιστεύετε? Προφανώς και είναι ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει και την ευθύνη αυτών που λέει. Σύσσωμη, η γνώμη μου είναι ότι η σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει αυτή τη στιγμή τη μεγάλη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης και μόλις θα έρθει... Εάν πώς τη στηρίζει, οποιαδήποτε, αγαπητέ κύριε Τσίρκα, είστε και νέος άνθρωπος εσείς. Πώς στηρίζει ο Μητρόπουλος τώρα τη νέα προσπάθεια, όταν βγαίνει την ημέρα που πάει να γίνει συμφωνία και λέει πρέπει να πούμε στο λαό ότι θα εφαρμόσουμε μνημόνια? Εγώ θα συμφωνήσω ότι σε αυτή εδώ την κρίσιμη... Εδώ βάζει μπουρλότο ο Μητρόπουλος. Θα συμφωνήσω λοιπόν ότι αυτή την κρίσιμη στιγμή θα έπρεπε όλοι μας να είμαστε πιο ψύχρεμοι και πιο επιφυλακτικοί. Ακούστηκαν όμως ορισμένα πράγματα προηγουμένως. Εμείς λάβαμε, κύριε Λιάτσο, μια ισχυρή λαϊκή εντολή στις 25 του Γενάρη να διαπραγματευτούμε σκληρά με τους θεσμούς, προκειμένου να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία εντός της Ευρωζώνης. Και όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διαπραγματευτήκανε
πριν από λίγες μέρες μας εμφανίσαν ένα σχέδιο το οποίο απορρίψαμε, γιατί ακριβώς είχε μόνο ηφαισιακές πολιτικές και δεν είχε καμία προοπτική για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Είπε με ξεκάθαρο τρόπο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στελέχη ότι τέτοιες προτάσεις που ανακυκλώνουν ουσιαστικά τον φαύλο κύκλο της ύφεση δεν θα γίνουν αποδεκτές. Η διαπραγμάτευση λοιπόν γίνεται. Γίνεται κατά τη γνώμη μας για πρώτη φορά διαπραγμάτευση ουσιαστική. Θα υπογράψετε καινούργια μνημόνια. Εάν ήταν, σε καμία περίπτωση δεν θα υπογράψουμε νέο μνημόνιο. Εμείς... Όχι, γιατί το υποστηρίζει ο Μητρόπουλος αυτό, γι' αυτό σας το λέω. Σε καμία περίπτωση. Δεν το υποστηρίζει λοιπόν... βουλευτής άλλου κόμματος. Θα υπογράψει ο, ανάμεσα... ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας νέο μνημόνιο. Ανάμεσα στις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο πρωθυπουργός της χώρας, είναι ότι δεν θα περικοπούν μισθοί και συντάξεις. Ήταν από τα βασικά. Από τις βασικές προϋποθέσεις που έθετε το email Χαρδούβελη. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν πρόκειται για ένα νέο μνημόνιο. Εμείς επιδιώκουμε λοιπόν μια συμφωνία λύση. Μια συμφωνία που θα κρατάει ανοιχτό τον ορίζοντα της ελληνικής κοινωνίας για να μπορέσει επιτέλους να ορθοποδήσει. Δεν ζητάμε μια συμφωνία, μια χρηματοδότηση για λίγες εβδομάδες. Ζητάμε μια χρηματοδότηση που θα δώσει τη δυνατότητα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να μπορέσει η κυβέρνηση παράλληλα με την εφαρμογή κάποιων μέτρων που θα συμφωνηθούν τις επόμενες μέρες, παράλληλα όμως να εφαρμόσει και το πρόγραμμά της αυτή η κυβέρνηση και το πρόγραμμά της, κύριε Λιάτσο, το εφαρμόζει ήδη. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, ναι. η επαναλειτουργία της ΕΡΤ, τα νομοσχέδια για την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ, οι 100 δόσεις που ψηφίστηκαν στη Βουλή για να ανακουφίσουν χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Θέλω να πω δηλαδή ότι παράλληλα με τη σκληρή διαπραγματευτική προσπάθεια, αυτή η κυβέρνηση εφαρμόζει ήδη μεγάλο μέρος του προεκλογικού της προγράμματος. Και η προσπάθεια που κάνει και σήμερα η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι ακριβώς οποιαδήποτε μέτρα συμφωνηθούν να μην επιβαρύνουν άλλο αυτό. Γιατί διαβάσατε και ένα μήνυμα σχετικά με τις επιπτώσεις. Να μην επιβαρυνθούν άλλο τα χαμηλά και μεσαία στρώματα. Η κυβέρνηση Σαμαρά την τελευταία τριετία φορολόγησε κατά 338% περισσότερο τα φτωχά και μεσαία λαϊκά στρώματα και μόνο 18% περισσότερο τους πλούσιους. Είναι στοιχεία που προέρχονται από Γερμανικό Ινστιτούτο. Εμείς δεν μπορούμε λοιπόν και δεν θα υπογράψουμε μια συμφωνία σε καμία περίπτωση που θα περιέχει τέτοια μέτρα, νέα μέτρα καταστροφικής λιτότητας. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο... να ρωτήσω μία... Να πάω στον κύριο Κοκορίκο. Ένα λεπτό μόνο. Για να μας πει ποια είναι η πραγματικότητα. Ένα λεπτό. Κύριος Κοκορίκος. Και εγώ θέλω... Όλοι θέλουμε, γιατί προφανώς θέλουμε να πούμε το ίδιο. Λοιπόν, ο κύριος Κοκορίκος. Η πραγματικότητα υπαγορεύει καταρχήν να την αναγνωρίζουμε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να κάνουμε προπαγάνδα με ψέματα, γιατί έχει κοντά ποδάρια. Θυμόσαστε και το περίφημο success story πόσο μακριά πήγε. Είχε και στοιχεία να το υποστηρίξει, είχε και αριθμούς, είχε και πίνακες, είχε και διαγράμματα. Παρ' όλα αυτά πήγε φούντο, γιατί δεν μπορείς να κοροϊδέψεις κανέναν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Αν πρόκειται δηλαδή να εφαρμόσουμε μνημονιακή πολιτική, δεν πρέπει να τη βαφτίσουμε κάπως διαφορετικά. Γιατί όλοι θα καταλάβουν ότι πρόκειται για μνημονιακή πολιτική. Βάζετε ένα αν μπροστά. Βάζετε αν μπροστά. Ναι, γιατί δεν έχω δει ακόμα τη συμφωνία. Αλλά δεν περιμένω κάτι διαφορετικό, δεδομένου ότι ο Τσίπρας επαναλαμβάνει το πείραμα που έχει γίνει δύο φορές από τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, από τον Παπανδρέου και από τον Σαμαρά, και κατέληξε στα γνωστά αποτελέσματα. Όταν ακολουθείς το ίδιο πείραμα, τον ίδιο πειραματισμό, θα καταλήξεις στο ίδιο αποτέλεσμα. Σε αυτό περιμένω να καταλήξω. Μπορεί να υπάρχει κάποια διαφορά. Μπορεί να υπάρχει κάποια διαφορά εφόσον θα περιληφθεί στο τέλος της χρονιάς, όταν θα έχουν τελειώσει οι διαπραγματεύσεις. Συμφωνία για το χρέος. Συμφωνία για την ανάπτυξη. Μόνο τότε θα δούμε αν μπορεί να υπάρξει κάποια διαφορά και γι' αυτό είναι που αγωνιζόμαστε. Αυτή τη μάχη που έχουμε μπροστά μας και η οποία έπρεπε να έχει λήξει εδώ και αρκετές εβδομάδες. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Ντόνη. Όπως διαβάζετε, φίλες και φίλοι, στον τίτλο από κάτω, σε λίγο θα έχουμε δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για τα αποτελέσματα της συνάντησης που είχε με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Ολλάντ. Συνέχισα, Ντόνη. Πάντως, η κυβέρνηση ζητάει ρητή δέσμευση για το θέμα του χρέους. Γι' αυτό και δεν κρίνω λοιπόν αυτή τη συμφωνία. Γιατί δεν μπορώ να την κρίνω. Για το χρέος. Όταν δεν την έχω μπροστά μου, δεν μπορώ να την κρίνω. Μπορώ να κρίνω όμως το γεγονός ότι οπωσδήποτε θα υπάρχει η δέσμευση που περιλαμβάνεται και στην πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, αυτή με τις 47 σελίδες, ότι δηλαδή θα εφαρμοστούν οι προηγούμενοι μνημονιακοί γνώμοι. Αυτό λέει ο Μητρόπουλος. Ότι εφόσον θα εφαρμόσουμε 500 μνημονιακούς νόμους και δεν θα τους ανατρέψουμε σελίδα-σελίδα. Και σε αυτό έχει δίκιο ο Μητρόπουλος. Την αλήθεια λέει ο Μητρόπουλος. Τι να κάνουμε, να πούμε ότι θα είναι διαφορετικά. Είναι σωστή κυβερνητική προπαγάνδα να λέμε ότι εμείς θα ασκήσουμε τα μνημόνια.
Μην το λέμε δηλαδή, γιατί θα. Θέλετε να σας δείξω ένα βίντεο να κάνετε και ένα σχολιασμό και εσείς και οι υπόλοιποι. Θέλω να δούμε το βίντεο, φίλες και φίλοι, τι έγινε σήμερα το πρωί στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Μέγκα ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Φίλη, και στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Παρακαλώ πολύ να δούμε το βίντεο. Από τηλεοπτικό κανάλι είχατε προαναγγείλει πριν 15 μέρες ότι θα υπάρξει κλείσιμο των τραπεζών και εκβιασμό των καταθετών. Βεβαίως. Εσείς το είχατε το παρα... Και 15 μέρες μετά δεν έγινε τίποτα. Κύριε Αντί φίλη, λοιπόν να μας δίνετε μαθήματα και να προσεύχεστε, όπως είπατε, φίλη, κάντε μια αυτοκριτική εδώ ενώπιον του ελληνικού λαού. Κάντε μια αυτοκριτική. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να σηκώνετε το προσευχηθείτε μετά. Εγώ με σεμνότητα, δεν είμαι μιλός. Με σεμνότητα, κυρία Μπακογιάννη. Εγώ δεν πρότεινα. Ο εσείς δικός σας μιλός πρότεινε. Είστε Μπακογιάννη και είπατε ότι θα κλείσουν οι τράπεζες. Ναι. 15 μέρες. Και είπα... Τα πήγατε πίσω. Όχι. Κλείσαν οι τράπεζες. Ποιο σχέδιο εξυπηρετούσε, πέστε κύριε μας. Φίλη, θέλετε να σηκώσετε το λαό της φωνής σας. Όχι, κανένα δεν σηκώνει. Αντιλαμβάνομαι τον εκνευρισμό. Αντιλαμβάνομαι την προσευχή σας. Επειδή προσεύχεστε για να υπάρξει λύση. Αντιλαμβάνομαι και τη δύσκολη θέση την οποία βρίσκεστε. Καμία δύσκολη θέση. Πρώτα απ' όλα, εμένα δεν θα μου λέτε. Τα είπατε αυτά, κυρία Μπακογιάννη. Καλέσατε του πολίτε στην ουσία. Να πάρω τα λεφτά από τις τράπεζες. Λέω ότι θα κλείσουν οι τράπεζες το Σαββατοκύριακο. Συνέβη. Δεν συνέβη. Φίλ, ζητήστε συγγνώμη. Ζητήστε συγγνώμη τώρα, κύριε Μπακογιάννη, για να κάνουμε πολιτική συζήτηση. Αλλιώς δεν υπάρχει πολιτική συζήτηση. Το τόνο καθόλου. Καθόλου. Εσείς όμως να μην λέτε τόση ώρα ωραίες κουβεντούλες και προσευχές. Είναι απολύτως βέβαιο ότι την ώρα που η Ελλάδα δεν θα προχωρήσει σε συμφωνία. Οι τράπεζες θα έχουν κοντρόλ. Για του Αγίου Πνεύματος τα είπατε, κυρία Μπακογιάννη. Για προχθές τα είπατε. Είπα για του Αγίου Πνεύματος ότι ένα τέτοιο λοιπόν. Σαββατοκύριακο ξύπνησε η Κύπρος έχοντας τραπεζικό κοντρόλ. Εντάξει. Και επειδή να μην μου σηκώνετε το τσφαλίδι, διότι σας παρακαλώ πολύ να το γράψετε. Στην Κυπριοποίηση, επανέρχεστε. Να το γράψετε. Την παραμονή τη μεγάλη. Δύο ώρες πριν τη μεγάλη συζήτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ευρώπη, επανέρχεστε με τη φιλολογία των δανειστών. Αφήστε με το με την κοινωνολογία. Μπράβο, κύριε Παπαγιώτη. Αυτή είναι η υπεύθυνη στάση. Αυτή είναι η υπεύθυνη στάση. Είστε μέρος της αρνητικής πραγματικότητας, κύριε Παπαγιώτη. Είστε μέρος της πραγματικότητας. Δεν είστε απ' έξω. Στην ουσία όμως πάμε τώρα. Λυπάμαι που δεν ζητάτε συγγνώμη. Λυπάμαι που δεν ζητάτε συγγνώμη για αυτή την αδίσταχτη κοινωνιολογία. Λυπάμαι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Οδηγήσατε την Ελλάδα. Τέσσερις μήνες μετά. Να μιλήσει, κύριε Φίλη. Αφήστε να μιλήσει. Εγώ δεν ένα συγγνώμη ζητώ. Εγώ δέχομαι ότι ο όγκος του κυρίου Φίλη με καλύπτει. Αλλά παρά τα αυτά θέλω να περάσω σε δύο πράγματα. Θέλω λοιπόν να πω ένα πράγμα. Ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στο αμήν. Εάν η Ελλάδα. Τι φέρατε στα μνημόνια εσείς με τα μνημόνια. Έχετε ψηφίσει τρία μνημόνια, κύριε Μπακογιάννη. Εσείς καταγγείλετε τη χώρα εκεί πέρα. Εσείς τι φέρατε εκεί. Κύριε φίλοι, η κυβέρνηση των τεσσάρων μνημών έφερε την Ελλάδα στο αμήν. Ή οι κυβερνήσεις οι δικές σας. Εσείς έχετε ψηφίσει και τα μνημόνια του Πασόκ. Όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Όλα. Κύριε αφήστε φίλοι, λοιπόν τώρα. Εσείς. Και κάνετε τον κατήδωρο. Και προσεύχεστε υπέρ τη Ελλάδα. Ολετήρα. Σας ενοχλεί το σχολείο τώρα, ότι προσεύχομαι, κύριε Φίλη. Όχι, με ενοχλεί ότι υποκριτικός προσεύχεστε. Ποιο είναι το πρόβλημα. Υποκριτικός προσεύχεστε. Διότι έχετε κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να φτάσει εδώ η Ελλάδα. Μην προσπαθήσετε. Θέλετε να ακυρώσετε την ψήφο του ελληνικού λαού, αυτό μας λέτε. Δεν θα το επιτύχετε αυτό το πράγμα. Ψήφο του ελληνικού λαού. Τον Ιανουάριο έδωσε μια εντολή ο ελληνικός λαός. Είπατε ψέματα. Όχι. Είπατε ψέματα. Και σε αυτήν την εντολή. Εσείς δεν είπατε ότι θα σβήσετε το μνημόνιο. Εσείς δεν είπατε ότι θα κάνετε ένα νόμο. Εσείς δεν είπατε ότι έχετε τις λύσεις, κύριε Φίλη. Εμείς δεν έχουμε μαγική. Το είπατε. Έχουμε ειλικρίνεια προθέσεων. Και σχέδιο. Αποτελεσμάτων ειλικρίνεια λοιπόν θα έχετε, ακούστε λοιπόν κύριε Φίλη. Ακούστε λοιπόν τώρα. Για πέστε μου λοιπόν, ακούστε τι λοιπόν να ακούσω. Τι πετυχαίνουμε. Σηκώνετε και τον τόνο της φωνής και δεν τρέπεστε λιγάκι. Να ντραπώ για, για την κοινωνιολογία σας. Άντε τώρα δεν τρέπεστε. Τόση ώρα έχετε πει ότι είπατε έστω ένα λάθος. Επιμένετε στο θέμα των τραπεζών. Στο τι θα γίνει, κύριε Φίλη. Για πέστε στον κύριο Μπρισίμ να κρατήσει το βίντεο για να σας έχω σε 15 μέρες αν δεν κάνετε συμφωνία εδώ. Γιατί να με έχετε. Να δω τα μούτρα σας όταν θα πείτε στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να κατέβω και ότι απέτυχα. Κυρία Μπακογιάννη, δεν τρέπεστε τα μούτρα μας τα βλέπει σήμερα ο ελληνικός λαός και τα είδε και προχθές στις εκλογές. Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Αποτολμήστε πώς λοιπόν. Αποτολμήστε, κύριε Μπακογιάννη. Αποτολμήστε ξανά να τα δει ο ελληνικός λαός τα μούτρα σας στις εκλογές. Αφήστε λοιπόν τη ζωή. Για πηγαίνετε εσείς τώρα στον ελληνικό λαό να του πείτε ότι θα ανεβάσετε το ΦΠΑ. Εγώ λέω ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία θα υπάρξουν ελέγχοι. Αν δεν υπάρξει συμφωνία και η Ελλάδα πάει σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το αποτέλεσμα, το πρώτο αποτέλεσμα, γιατί θα έχουμε πολλά αποτελέσματα, θα είναι ο έλεγχος κεφαλαίου. Από τις ωραιότερες τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις. Να, τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Εγώ δεν παίρνω θέση. Αν έχει δίκιο, ποιος έχει δίκιο, ο Νίκος ο Φίλης ή η Ντόρα η Μπακογιάννη. Πάντως, εγώ τη συμπαθώ πολύ την Ντόρα την Μπακογιάννη. Το είπε. Το είχε πει για την Παρασκευή
5 του μηνός. Πώς το είπε όμως. Το είχε πει, κύριε Παναγιώτοπουλο. Το ανέδειξε πιο λεπτά, επειδή είχα δει τη συνέντευξη εκείνη. Ναι. Το ανέδειξε ως κίνδυνο και είπε ότι αν πάμε σε αδιέξοδο, ναι, αν δεν έχουμε συμφωνία, την Παρασκευή, υπάρχει κίνδυνος να εξελιχθούμε κατά τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα έγινε πράγματα κάτι στην Κύπρο. Έγινε κάτι. Το επέσει ως κίνδυνο. Έγινε κάτι. Και είπε ότι πρέπει να αποφύγουμε αυτή μα την κατάσταση. Μα δεν έγινε κάτι, σας λέω. Πέρασε αυτή η ημερομηνία και δεν έγινε τίποτα από αυτό που έλεγε η κυρία Παπαγιάννη. Τώρα καταλαβαίνετε τον τρόπο με τον οποίο το είπε. Το είπε με διάθεση για να βοηθήσει. Καλόπιστα και υπεύθυνα. Δεν νομίζω ότι το είπε για να βοηθήσει. Καλά τώρα, εντάξει. Να ολοκληρώσω εγώ και να δώσω. Μπορείστε, κύριε Κουκουρέμα. Να ακούσω και τους υπόλοιπους. Ήθελα να πω το εξής. Όταν κάποιος είναι πολιτικός τέλεχος, όταν είναι βουλευτής, όταν είναι πρόεδρος της Βουλής, όπως είναι ο Μητρόπουλος, πρέπει να προσέχει και αυτά που λέει, γιατί και πώς θα πρέπει να μετράει και πώς θα ερμηνευτούν από τα μέσα ενημέρωση. Πολύ σωστά. Εμείς οι υπόλοιποι όμως που είμαστε δημοσιογράφοι ή απλοί πολίτες δεν έχουμε τέτοιους φόβους. Εμείς πρέπει να ανεβάζουμε τον πήχη ψηλά και να απαιτούμε να λένε την αλήθεια. Αυτοί ας σκεφτούν πώς θα ερμηνεύσουν οι δημοσιογράφοι, οι κακοί, οι καχύποπτοι, ξέρω εγώ, διάφοροι, οι κακόβουλοι, τις δηλώσεις τους. Αυτά είναι περιορισμοί του. Με συγχωρείτε, κύριε Κουκουρέκο. Όταν βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την περασμένη Παρασκευή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και λέει ότι εγώ δεν υπογράφω μνημόνια, γιατί να μην τον πιστέψω εγώ. Εάν αποδειχθεί ψεύτης ο Πρωθυπουργός, θα του ταχώσω χοντρά όσο δεν πάει άλλο και από εδώ. Θα τον στηρίξω. Αλλά όσο κρατάει. Γιατί να μην πιστέψει τον Πρωθυπουργό, ο οποίος προχθές λέει ότι εγώ δεν υπογράφω μνημόνια. Σωστά. Να κάνω μια ερώτηση. Και όπως όλοι παρακαλώ, εμείς οι υπόλοιποι που δεν ανήκουμε στο κόμμα, θα πρέπει να στηρίζουμε την ελληνική κυβέρνηση σε αυτές τις διαπραγματεύσεις που κάνει. Σωστά. Με την ίδια αυστηρότητα, την επόμενη μέρα θα τους κρίνουμε. Βεβαίως. Εδώ πέρα όμως, δεν μπορούμε να λέμε πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Τι δεν στέκουν, εσείς ξέρετε, κύριε Απριόρι, κύριε Κοκορίκο, θα υπογράψει μνημόνιο ο Τσίπρας. Όχι, αλλά βλέπω. Για παράδειγμα, ότι οι μερικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να μαζέψουν οι φουκαράδες υπογραφές για τους 22, για να έρθει το νομοσχέδιο Σκουρλέτη στη Βουλή και να ψηφιστεί. Και δεν μπορούν να μαζέψουν. Γιατί δεν μπορούν να μαζέψουν? Όχι γιατί οι άλλοι βουλευτές δεν θέλουν να έρθει στη Βουλή ένα τέτοιο νομοσχέδιο που θα επαναφέρει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά γιατί φοβούνται μην εκθέσουν την ηγεσία. Αυτά τα πράγματα πρέπει να λειτουργούν. Αυτό δείχνει σε μένα ότι δεν λειτουργεί η δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λειτουργεί ως δημοκρατικό κόμμα. Δηλαδή, πρέπει, πώς θα σου πω, να πάρουμε αυτό, την άδεια. Ναι, λειτουργεί σαν αρχηγικό κόμμα. Σαν αρχηγικό κόμμα λειτουργεί. Δηλαδή, ναι, δηλαδή, έχουμε χωρίσει με λευκή επιταγή τα πάντα στον Πρωθυπουργό και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος λειτουργίας. Παρακαλώ. Ο σωστός τρόπος λειτουργίας είναι να δουλεύουν όλοι οι θεσμοί και κυρίως η Βουλή. Πάντως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα αξιολογήσουν την συμφωνία πολιτικά. Νομίζω φύγαμε τελείως, γιατί βάλατε πολλά μαζί. Έβαλα πολλά. Θέλω μια κουβέντα να πω πολύ γρήγορη. Κοιτάξτε, μου επιτρέπετε, ένα λεπτό μόνο. Ως οικοδεσπότης δεν μπορούμε να σας βγάλουμε και έξω. Ως παλιός φίλος με το ΣΥΦΙ και τη Μίνα. Λοιπόν, απλώς θέλω να πω το εξής. Κύριε Λιάτσο, φαίνεται, δεν ξέρω, ο κύριος Μητρόπουλος έχει το δικό του τρόπο και το δικό του στυλ και τις δικές του επιλογές. Μπορεί να έχει ένα σχεδιασμό στο κεφάλι. Είναι η πασοκογενής αριστερά. Η πασοκογενής αριστερά. Μα γι' αυτό και κάνει εντύπωση. Και τη δική του διαδρομή. Αλλά προσέξτε όμως. Εγώ πιστεύω ότι έκανε κακό ο ΣΥΡΙΖΑ που τον δέχτηκε. Έτσι με αυτή εγώ την εξέλιξη. Θα σας πω κάτι άλλο. Ο Μητρόπουλος κακός τον πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα σας πω κάτι που είναι ακριβώς το αντίθετο. Μα για τα μνημόνια έφυγε το Πασόκο. Και εγώ να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να το πω και πολύ λαϊκά. Τις πολιτικές μεταγραφές δεν τις γουστάρω πολύ. Μάλιστα. Δηλαδή τη μία μέρα σε Πασόκ, την άλλη μέρα σε ΣΥΡΙΖΑ και την άλλη μέρα σε Χρυσή Αυγή, ας πούμε. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι το μισό Πασόκ και μάλιστα το σκληρό Πασόκ πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έπιασε στα ΣΥΡΙΖΑ στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 4% δεν εκτοξεύτηκε στο 36% διαμαγείας. Κάποιοι πήγαν εκεί. Έχουν πάει και συντηρητικοί και παλιοί ψηφοφόροι δικοί μας. Και εγώ θυμάμαι και έχουμε και παρόντα άνθρωπο που είναι, ξεκινήσαν έφηβοι και μαχητικοί πολλοί και τα λοιπά με μαύρα μαλλιά σε ένα κόμμα. Ασπρίζαν τα μαλλιά τους και παραμένουν στο ίδιο κόμμα. Τώρα, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, ως οικοδεσπότες. Αλλά θέλω να πω μια κουβέντα. Μήπως κάνετε κατάχρηση. Παρακαλώ, κύριε Παλίδα, και έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα κι εγώ, όπως κύριε Λιάτσο, να τοποθετηθώ. Θα σας δώσω το λόγο. Υπόθηκαν κάποια πράγματα για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα ήθελα να πω ότι. Ναι, αλλά δεν δίνουμε το λόγο έτσι. Όταν έρθει η σειρά σας, αν μου επιτρέπετε. Θα σας δώσω το λόγο όταν έρθει η σειρά σας. Κύριε Παλίδακη. Γιατί θα στεναχωρήσω τον Υπουργό και δεν θέλω. Όχι, δεν με στενοχωρείτε. Θα σας αφαίρω το λόγο, οπότε μου κάνετε συνέχεια παρατηρήσεις. Προφανώς και δεν θα το επιτρέψω. Λοιπόν, συνεχίστε, παρακαλώ. Εδώ λειτουργούμε δημοκρατικά. Εξάλλου είσαστε και δημοκράτης και φιλόξενος. Γι' αυτό και έχω έρθει πολλές φορές. Τι λέει ο τίτλος? Βρυξέλλες χωρίς δηλώσεις αλλά με χαμόγελα. Συγγνώμη, κύριε Βαλιδάκη, αλλά τώρα είναι όλα σε εξέλιξη. Χωρίς δηλώσεις αλλά με χαμόγελα αποχώρησε η Μέρκελ από τη συνάντηση. Περάσαμε στην παντομήμα, δηλαδή. Λοιπόν, περάσαμε στην παντομήμα. Ακόμα και ένα χαμόγελο της Μέρκελ.
στη γλώσσα είναι, του σώματος. Είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, τα μηνύματα που στέλνουν υπεύθυνοι πολιτικοί και μάλιστα πολιτικοί με ρόλους και με απήχηση και με επηρεασμό της κοινή γνώμη. Θα πρέπει να προσέχουν πολύ καλά τι λένε. Διότι εδώ υπόθηκε αρκετές φορές και πρόσφατα. Νομίζω και από τον Πρωθυπουργό, νομίζω και από τον Σαμαρά, αν δεν κάνω λάθος, για τις αυτοεπιβεβαιούμενες, αυτοδικαιούμενες προφητείες. Η οικονομία, κύριε Λιάτσο και κύριε Ομοτράπεζη τώρα απόψε εδώ, είναι κυρίως, όχι μόνο, αλλά είναι κυρίως θέμα ψυχολογίας. Άρα το τι λέμε θα πρέπει να προσέχουμε για τις επιπτώσεις αυτού που λέμε και να αναλαμβάνουμε και την ευθύνη αυτού που λέμε. Οι τράπεζες έχουν τεράστιο πρόβλημα, διότι κάθε τόσο, κάθε μικροκαταθέτης πηγαίνει και σηκώνει τα χρήματά του. Ευτυχώς που ενεργοποιήθηκε η ευρωπαϊκή, μικρή και μεγάλη. Οι μεγάλοι παίζουν παιχνίδια. Καλά, τώρα θα πούμε ότι και οι μικροκαταθέτες φταίνε για την κατάδια. Σας παρακαλώ, να παρακολουθείτε και να καταλαβαίνετε. Αν δεν καταλαβαίνετε, δεν σας φταίω εγώ βεβαίως. Να παρακολουθείτε και να ακούτε. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ότι αυτή τη στιγμή αυτό που το πρόβλημά μας είναι κυρίως η συρρήκνωση του εισοδήματος. Αυτή τη στιγμή θέλουμε εισόδημα. Θέλουμε πρώτα θέσεις εργασίας και θέλουμε εισόδημα. Ας το καταλάβουν λοιπόν, ας το καταλάβουν αυτοί που διαχειρίζονται τις τύχες του ελληνικού λαού, ότι η χώρα μας, η πατρίδα μας χρειάζεται κατά πρώτο, κατά κύριο λόγο, θέσεις εργασίας και χρειάζεται εισόδημα. Από εκεί και πέρα θα κανονίσουμε και τα φορολογικά έσοδα και τη φορολογική δικαιοσύνη για ό,τι πούμε και από εκεί βεβαίως θα κανονίσουμε και την καλύτερη κατανομή του εισοδήματος. Άμα δεν έχουμε αύξηση εισοδήματος, άμα έχουμε μείωση, έχουμε από τη μια μεριά μείωση του εισοδήματος και από την άλλη άνηση κατανομή του. Άρα έχουμε φρακάρει τελείως. Ελπίζω να μην έχω θεωρητικά, αλλά είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημά μας. Άρα διαπραγματευόμαστε με τους πιστωτές μας και τους εταίρους μας και αυτό θα πάει σε πολλά χρόνια. Απ' την άλλη μεριά θα πρέπει να προσδιορίσουμε ποιοι διαπραγματεύονται. Απέναντι στους δανειστές πρέπει να είναι σύσσωμη η ελληνική δημοκρατία, αν υπάρχει τέτοια. Όλοι μαζί λέτε. Να μαζί. Καταλάβουμε που βρισκόμαστε, κύριε Λιάτσο. Το τονίσατε και στον πρόλογό σας και ακριβώς. Έχετε δίκιο. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα που βρισκόμαστε. Μιλάμε όλοι όσοι είμαστε στη νομή κατά οποιοδήποτε τρόπο. Ρωτήσαμε τον άνεργο. Ρωτήσαμε τον αποκλεισμένο. Γι' αυτό ασχολείται κανείς. Δεν υπάρχει μέλλον εάν η κοινωνία μας δεν κινηθεί με δημοκρατία, με ισονομία, με ρεαλισμό, με σχεδιασμό. Η χώρα θα διαπραγματευτεί, γιατί είναι σαφές ότι πρέπει να υπερβούμε τη λίστα που οι δανειστές μας επιβάλλουν και θα είναι ηφαισιακή και θα είναι επώδυνη και για τα χαμηλά και για τα μεσαία εισοδήματα. Ευχαριστώ πολύ. Η απάντηση, πρωτού με ευχαριστήσετε, παρακαλώ. Η απάντηση πρέπει να είναι οργανωμένη, δομική, εθνική, αμοιβαίες υποχωρήσεις να ξεπεράσουμε το συγκρουσιακό κλίμα, γιατί δεν δίνει τίποτα, μόνο μεροκάματος στην επικοινωνία και στα κανάλια δίνει. Φαγητό δεν δίνει, εισόδημα δεν δίνει. Θα συγκλίνουμε με αμοιβαίες υποχωρήσεις σε εθνικό σχεδιασμό. Χρειάζεται εθνική στρατηγική, χρειάζεται εθνική διαπραγμάτευση και χρειάζεται εθνικό σχέδιο για να βγούμε από την κρίση. Και αυτό είναι απαραίτητο, γιατί θα πρέπει όλο το θεσμικό οικοδόμημα της λειτουργίας της ελληνικής δημοκρατίας, του ελληνικού κράτους, της ελληνικής κοινωνίας να επανατοποθετηθεί για να μπορεί να λειτουργήσει τις σημερινές προκλήσεις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς. Αλλιώς δεν γίνεται. Ξεχάσαμε τη φόρμουλα όμως. Γιατί τώρα πάμε στη φόρμουλα. Όλο μιζέριες λέμε. Πάμε στη φόρμουλα. Πρέπει να πω όμως ότι η συνάντηση Μέρκελ Τσίπρα Ολάντ κράτησε περίπου 2 ώρες. Δεν γίνανε δηλώσεις, όπως γράφει και ο τίτλος. Εν τούτης, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης, φίλες και φίλοι, δήλωσε
ότι οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να εντατικοποιηθούν. Αυτό είπε. Έχουν προηγηθεί πληροφορίες, όπως ξέρετε, οι οποίες διαψεύστηκαν από το Βερολίνο, ότι η Άγγελα Μέρκελ θα προτείνει στον Πρωθυπουργό κλιμακωτή συμφωνία με την Αθήνα να πρέπει να ξεκινήσει μια μείζωνα μεταρρύθμιση, αν θέλει να αρχίσει η παροχή βοήθειας. Η Ελλάδα, από την πλευρά της, έγινε γνωστό ότι ζητά επέκταση του προγράμματος κατά 9 μήνες, δηλαδή έως το Μάρτιο του 2016, οπότε και ολοκληρώνεται και το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι βασικοί άξονες είναι να αγοράσει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης τα ελληνικά ομόλογα που έχει στην κατοχή της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και λήγουν το καλοκαίρι. Επίσης, η ελληνική κυβέρνηση προτείνει να χρησιμοποιηθούν τα περίπου 11 δισεκατομμύρια που βρίσκονται μέχρι πρόσφατα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τώρα έχουν περάσει στον ESM. Αυτά που μας πήρανε. Αυτά που μας πήρανε. Και όχι, αυτά που συμφωνήσαμε και να μας πάρουν το όριο με τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, εντόπων γραμματείων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κύριε Σύφη μου, έτσι είναι, αλλά... συμφωνήσαμε έτσι με την υπογραφή του κύριου Βαρουφάκη να μας τα πάρουνε. Ξέρω ήταν ότι... εδώ στο τούχο σου. Παρακαλώ, ξέρω ότι σε ενοχλούνε τα άκης. Αφήστε με να πω το ρεπορτάζ. Τούτων δοθέντων η ελληνική πλευρά, φίλες και φίλοι, δηλώνει διατεθειμένη να συζητεί τους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα για τα οποία παραμένει διαφωνία. Θα καταλήξουν κοντά ανάμεσα στο 0,75% και στο 1%, επισημένοντας ωστόσο ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα τίποτα. Λοιπόν, ο Γερούν Ντάισβλουμ επίσης, ξαναλέω τη δήλωση, ότι είπε ότι υπάρχει διάθεση να υπάρξει λύση μέχρι το Eurogroup που είναι προγραμματισμένο μέχρι τις 18 Ιουνίου, ενώ οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι εάν τα πράγματα έχουν κυλήσει πάρα πολύ καλά σήμερα και κυλήσουν και αύριο καλά, υπάρχει περίπτωση να έχουμε και έκτακτο Eurogroup πριν από τις 18 Ιουνίου. Okay. Πάμε λοιπόν στον κύριο Τσίρκα. Παρακαλώ. Κύριε Λιάτσο, νομίζω ότι καταγράψατε κι εσείς από το ρεπορτάζ τη θετική στάση και διάθεση καταρχήν των θεσμών να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Και φαίνεται ότι αποδίδει καρπούς η διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης όλο το προηγούμενο διάστημα. Και η πρόταση που έγινε προκειμένου να δοθεί μια βραχυπρόθεσμη λύση στο χρηματοδοτικό πρόβλημα της χώρας και με τεχνικούς σε κάθε περίπτωση τρόπους προκειμένου η χώρα να μπορέσει να ανασάνει και να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα για την ανασύνταξη της κοινωνίας και της οικονομίας. Υπόθηκαν όμως δύο πράγματα στα οποία θα ήθελα να απαντήσω. Αφενός μεν για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ λένε την αλήθεια. Από την πρώτη στιγμή αυτή η κυβέρνηση είπε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και διαπραγματεύτηκε με ανοιχτά χαρτιά. Για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός της χώρας ερχόταν σε τακτικά χρονικά διαστήματα στη Βουλή προκειμένου να ενημερώσει τα κόμματα και τους πολίτες για την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Ποτέ δεν είπαμε ότι ακόμη και η συμφωνία, η πρόταση που στείλαμε προς τους θεσμούς ότι είναι μια πρόταση που είναι οι δικές μας θέσεις, που είναι εναρμονισμένες οι θέσεις αυτές με το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Είπαμε ότι είναι μια πρόταση με δυσκολίες. Καταγράφουμε όμως τον κοινό τόπο από τις διαπραγματεύσεις προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτή την ισχυρή διαπραγματευτική εντολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Και ένα δεύτερο, σχετικά με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και το μνημόνιο. Να είστε σίγουροι, κύριε Λιάτσο, ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και εγώ προσωπικά δεν, σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να είμαστε βουλευτές σε μια εξαθλιωμένη κοινωνία, σε μια κυβέρνηση που εφαρμόζει μνημονιακές πολιτικές. Οι περισσότεροι από εμάς, ο καθένας από εμάς, από το δικό του μετερίζει όλο το προηγούμενο διάστημα, έδωσε τη δική του μάχη και το δικό του αγώνα ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές. Ήταν στο δρόμο μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τον ελληνικό λαό, για να πέσουν οι μνημονιακές κυβερνήσεις που έφεραν την κοινωνική και οικονομική καταστροφή σε αυτόν τον τόπο. Επομένως, θέλω να πιστεύω ότι κανένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μαζί, επειδή ακριβώς έχουν δώσει αυτές τις μάχες, η ψήφος τους μέσα στο Κοινοβούλιο θα είναι ψήφος ευθύνης, προκειμένου να κρατήσουμε ανοιχτό τον ορίζοντα της κοινωνίας για ένα καλύτερο μέλλον. Για μια άρα, δηλαδή, αυτό που λέει ο κ. Μητρόπουλος, ότι πρέπει να πούμε στον ελληνικό λαό. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Μητρόπουλο. Ότι θα εφαρμόσουμε μνημόνιο είναι. Δεν συμφωνώ με τον κύριο Μητρόπουλο και ειδικά αυτή την κρίσιμη στιγμή της διαπραγμάτευσης. Και αυτό έκανε εντύπωση. Την ώρα που εξελίσσεται η διαπραγμάτευση. Στην πιο κρίσιμη χρονική στιγμή. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός είναι στο εξωτερικό και διαπραγματεύεται και συναντιέται με ηγέτες. Και είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρώ. Είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής.
Η άποψή μου είναι. Έχει αξίωμα δηλαδή. Δεν είναι μόνο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ένα απλό βουλευτή. Δεν θα συμφωνήσω, αλλά δεν νομίζω ότι. Τέλος πάντων. Μπορώ κύριε να κρίνω το πρόβλημα, την άποψη του κύριου Μητρόπουλου. Το πρόβλημα καθένας... είναι πώς θα περάσει από το ελληνικό κοινοβούλιο. Γιατί η συμφωνία θα περάσει από όλα τα κοινοβούλια, τα ευρωπαϊκά από κοινοβούλια. Από τη στιγμή που θα έρθει. Κύριε Βαλιράκη, από τη στιγμή που θα έρθει η συμφωνία από την ελληνική κυβέρνηση. Ευχαριστώ, κύριε Τζι. Είναι επόμενο ότι θα περάσει και από την ελληνική κυβέρνηση. Πάμε στον κύριο Παναγιώτοπουλο. Πάμε στον κύριο Παναγιώτοπουλο, κύριε Τάσο, έρχομαι. Κύριε Λιάτσο. Και μετά στον κύριο Παπαθεοδόρο που θέλω να μα φύγει την πρόταση. Φυλάξτε το βίντεο τη απόψινή εκπομπή. Διότι σε λίγες μέρες. Κύριε Παναγιώτοπουλο, φανεί... βλέπετε τη γραφή. Νέα πρόταση θα ετοιμάσει η ελληνική κυβέρνηση για συμφωνία έως στις αρχές του 2016. Στις αρχές του 2016, αφού πάμε έτσι, για παράταση. Είναι αυτό που λέμε για. Εφόσον γίνει αποδεκτή η παράταση. Αλλά προσέξτε, η παράταση δεν θα γίνει αποδεκτή χωρίς όρους. Άρα προσέξτε δούμε, σε λίγες μέρες. Ακούστε με λίγο. Εγώ λέω να μην προτρέχουμε προσέξτε, να δούμε. Πρώτα. Όχι, όχι, πρόβλεψη. Κάνω και παίρνω και το κόστος. Κάνετε πρόβλεψη. Γι' αυτό φυλάξτε το βίντεο. Μήπως αποδειχθεί ότι ο κύριο Τσίπρας έχει κλείσει το μάτι στον κύριο Μητρόπουλο. Και τον αφήνει να βγει σαν λαγός, να προετοιμάσει την κοινή γνώμη για αυτό που έρχεται. Και αυτό δεν είναι κακό, είναι καλό για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ξαναλέω, σκεφτείτε εκατομμύρια συμπολίτες μας που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ πιστεύοντας ΣΥΡΙΖΑ αυτά για άλλα ψηφίστηκε, που υποσχέθηκε ξέρετε. Προεκλογικά. Για άλλα πράγματα όπως έχει βγει το λέτε, η κυβέρνηση. Ο σκεφτείτε ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πρωί να ανοίξουν την τηλεόραση, να ακούσουν το περιεχόμενο της νέας συμφωνίας και να πέσουν από το 15ο όροφο. Σε μια πραγματικότητα που δεν την περιμένουν να θέλει να και την οποία δεν διαμόρφωσαν με την ψήφο τους. Θα αυτοκτονήσει πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, πάμε στο σημείο 0. Εάν γίνει Νέα Δημοκρατία, διότι αυτό λέτε. Θέλετε να με ακούσετε λίγο. Εγώ αντιλαμβάνομαι την ένστασή σας και είναι και πάρα πολύ σωστή, αλλά προσέξτε. Ναι, αλλά παρατρύνει στον ελληνικό ναό προσέξτε. Να πέσει από το 17ο όροφο ή να παροτρύνω. Μην αποδεχθεί. Θεωρώντας δεν παροτρύνω. Λέω κάτι άλλο. Λέω ότι η έκπληξη θα είναι παροτρύνουμε, τέτοια. Παροτρύνουμε την κυβέρνηση Αντώνη μου, δεν κατάλαβες τι λέω. Να εφαρμόσει, πώς να πω, πολιτική κόντρα στις υποσχέσεις Αντώνη της. Μου, δεν κατάλαβες τι λέω. Λέω άλλο. Κάνω μία πρόβλεψη και λέω ότι μήπως αποδειχθεί ότι ο Τσίπρας έχει κλείσει το μάτι στο Μητρόπουλο και του είπε βγες λαγέ μου πολιτικέ Πάνω. Και παίζει να αυτό το ρόλο το για να προετοιμάσει την κοινή γνώμη για αυτό που έρχεται για να μην αισθανθούν σοκ αισθανθούν ότι πέφτουν από 15 ορόφους αυτοί που μας ψήφισαν και φορείες λένε το Μαξίμου βράζει με τον Μητρόπουλο αλλά το δέχομαι άλλο θέλω να πω δυο λεπτά άλλο θέλω να πω εμένα με ενδιαφέρει η χώρα ακούστε με λίγο εμένα με ενδιαφέρει η χώρα. Και αυτή τη στιγμή η χώρα, και αυτό φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, δεν έχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Έχουμε μια κυβέρνηση που ψηφίστηκε 5 μήνες πριν, έχει πρόσφατη εντολή και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν. Να εκτελέσει, όχι μα την εντολή, δύο λεπτά, κύριε Κοκόρικο. Κύριε Κοκόρικο, αφήστε να πω αυτό. Εντολή πρέπει να εκτελέσει ο Τσίπρας. Αντιλαμβάνομαι, Αντώνη μου, τη γνώμη σου και τη σέβομαι. Άλλο μα, λέω. Θα κρυθεί. Θα δηλαδή, αποδειχθεί. Η γνώμη μου είναι μόνο, δεν είναι και δική σου. Άλλο λέω, χρυσέ μου άνθρωπε. Λέω το εξή. Ότι θα αποδειχθεί από αυτή τη συμφωνία ότι τελικά δεν υπήρχαν ούτε γαλάζιοι γερμανοτσολιάδες, ούτε αριστεροί γερμανοτσολιάδες. Ναι. Γιατί αυτό, κάποιοι θα βγουν. Άρα δηλαδή, γιατί κάποιοι τώρα θα βγουν. Θέλει να καθαρίσει πολιτικά, πολιτικά, πολιτικά το Σαμαρά και τον Βενιζέλο. Αυτό κάνει ο Μητρόπουλος τώρα. Καθαρίζει πολιτικά το Σαμαρά και τον Βενιζέλο. Του παρελθόντος. Και μιλάω για την κυβέρνηση Σαμαρά. Ότι όλοι οι ίδιοι είναι τώρα. Με πατριωτικό αίσθημα και φρόνημα. Πήγαν το κάρο μέχρι εκεί που μπορούσαν. Ο Τσίπρας κάνει μια άλλη προσέγγιση και δίνει μια άλλη μάχη. Μακάρι να πετύχει περισσότερα. Αλλά από τη στιγμή που η χώρα δεν έχει εναλλακτική πορεία και διαδρομή πρέπει να πάει και να συμφωνήσει. Ο μονόδρομος απορρίφθηκε. Πρέπει να πάει και να συμφωνήσει και να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Απέρριψε και Αντώνη μου αλήθεια σημαίνει να παραδεχθεί και ένα λεπτό για να απαντήσω και στον κύριο Τσίρκα. Να κάνει ότι έκανε ο Σαμαράς. Ένα λεπτό. Γιατί λέμε δεν υπογράφει μνημόνια. Οι 47 σελίδες που έστειλε ο κύριος Τσίπρας που περιλαμβάνουν και έμφυα περιλαμβάνουν και αύξηση του ΦΠΑ. Δεν είναι μνημόνιο. Τι είναι αυτό? Μνημόνιο είναι. Είναι η διακήρυξη του Σιμών Μπολιβάρ. Και εμείς δεν μπορούμε αυτό να δεχθούμε ότι ο Τσίπρας... Τι είναι αυτό? Είναι το σύνταγμα της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας. Άλλη εντολή έχει λάβει. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ξέρω πολύ καλά ότι δεν ποιο είναι οι προγραμματικές δηλώσεις του Ούγο Ράφαελ Τσάβες του Μακαρίτη. Οι προγραμματικές δηλώσεις του ακριβώς. Οι 47 σελίδες τι είναι? Έχουν έμφυα μέσα? Βεβαίως. Έχουν υπερφορολογία? Βεβαίως. Με αύξηση? ΦΠΑ. Και αν θέλει να μπορείτε να μου πείτε έναν μνημονιακό φόρο που κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Διαδικασίες, αλλά έχει λάβει άλλη εντολή
και δεν έχει δημοκρατική νομιμοποίηση να εφαρμόσει πολιτική σοβαρά. Δεν μπορεί να εφαρμόσει πολιτική μνημονίων για πολλούς λόγους, από τους οποίους ο πρώτος είναι ότι ο ίδιος δεν είναι τόσο διεφθαρμένος όπως ήταν ο Σαμαράς, όσο ήταν ο Παπανδρέου. Δεν είναι τόσο διεφθαρμένος ούτε ο Τσίπρας ούτε το κόμμα του. Δεν μπορεί να κάνει τέτοια κολοτούμπα. Ρωτώ κάτι άλλο. Αυτό θα το δούμε τι θα γίνει. Εγώ σέβομαι την πρόβλεψή σου, σέβομαι την επιθυμία σου. Σεβάσου και εσύ τη δική μου, θα δούμε ποιος θα βγει. Δεν πρέπει κοντά να παροτρύνουμε το πολιτικό σύστημα. Μπορείτε να μου πείτε ένα μνημονιακό φόρο που κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ? Ένα μνημονιακό φόρο. Στους 5 μήνες. Έναν. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα παρακαλέσω να μου πείτε ένα μνημονιακό φόρο που κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να δείτε ότι συνεχίζει μια πορεία δύσκολη, μια πορεία μνημονιακή. Δεν έχει χώρα αυτή τη στιγμή άλλη εναλλακτική λύση. Μακάρι να καταφέρει κάτι καλύτερο. Εγώ θα το χειροκροτήσω. Μακάρι να καταφέρει κάτι καλύτερο, αλλά υπάρχει. Για την ώρα φαίνεται ότι πάμε σε μια χειρότερη συμφωνία. Αυτό έλεγε προηγουμένως ο Σύμφωνα Βαλεράκης, η κοινωνία. Και δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική κυβερνητική λύση. Μάλιστα. Τώρα πολύ. Που μιλάμε. Κύριε Λιάτσο, να δώσω μια απάντηση, επειδή μου τέθηκε ένα ερώτημα από τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Στη συνέχεια, αδικό τους υπόλοιπους, θέλω να πάω στον κύριο Τάσο. Και στον κύριο Παπαθεοδόρο αμέσως μετά. Κύριε Τάσο, έχετε το λόγο. Αφού διαβάσω ένα μήνυμα, αν μου επιτρέπετε και εμένα. Λέει ο κύριος Χαράλαμπος από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τσάντελ που μεταδίδει κάθε βράδυ την εκπομπή και έτσι μας βλέπει και η Θεσσαλονίκη μας και η Κεντρική Μακεδονία. Ο κύριος Χαράλαμπος στη Θεσσαλονίκη λέει: η κυρία Μπακογιάννη σαμποτάρει συνεχώς την Ελλάδα. Είμαι Νέα Δημοκρατία, λέει ο Χαράλαμπος, και εύχομαι να πάει καλά η Ελλάδα. Παρότι λέει Νέα Δημοκρατία, εύχεται να πάει καλά ο Τσίπρας και η νέα κυβέρνηση. Ναι, κύριε Τάσο. Το βέβαιο είναι ότι όποια συμφωνία και να γίνει θα έχει αντιλαϊκά μέτρα. Εγώ λέω ότι να γινόταν αποδεκτή το πλαίσιο αυτό της συμφωνίας των 47 σελίδων που προτείνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δεν είναι μνημόνιο αυτό, τι? Δεν είναι μνημόνιο. Δεν έχει δηλαδή η αύξηση του ΦΠΑ δεν σημαίνει μείωση του εισοδήματος. Τι δηλαδή, το ότι δεν θα γίνει ονομαστική μείωση μισθών και συντάξεων δεν σημαίνει ότι μέσω του ΦΠΑ, μέσω δηλαδή των έμεσων που είναι οι πιο ληστρικοί και οι πιο άδικοι φόροι, θα υπάρξει μείωση του εισοδήματος? Χαμός με τα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαμός. Άρα λοιπόν, αυτό που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση είναι, ξέρετε, με τη λογική του Χότζα, ναι, που έλεγε στο χωριά τη βάλε και το άλογο, βάλε και το γαϊδούρι. Εσείς διαφορά δεν βλέπετε? Είστε πολύ σοβαρός άνθρωπος, Γιατάσο, σας εκτιμώ ιδιαίτερα. Δεν βλέπετε διαφορά δηλαδή ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ βλέπω δηλαδή, ότι τα μέτρα. Πράγματα, τα, εγώ ο βλέπω. Και ο εγώ βλέπω. Με τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη του Σαμαρά είναι το ίδιο πράγμα. Κύριε, να σας πω. Εγώ βλέπω ότι θα υπογραφεί μια συμφωνία που θα έχει επιπλέον αντιλαϊκά μέτρα. Αυτό εγώ βλέπω. Επιπλέον αντιλαϊκά μέτρα. Μάλιστα. Αυτό βλέπω. Εσείς θα σας αφήσει. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Παπαθεοδόρου. Δεν μιλήσαμε καθόλου για την πρόταση. Ακούσουμε και κάτι άλλο. Να ακούσουμε κάτι άλλο. Ότι η Ελλάδα σκέφτεται, φίλες και φίλοι. Η Ελλάδα προτείνει. Και έχει μέλλον. Και έχει μέλλον, αλλά έχουμε πέσει. Έχουμε πέσει στο πολιτικό σύστημα. Τι να κάνουμε? Σας ακούμε, κύριε Παπαδόρου. Ποια είναι αυτή η πρόταση, λοιπόν? Και το μηντιακό επίσης. Εγώ και η ομάδα. Το διαπλεκόμενο μας... μηντιακό, αν μου επιτρέπετε. Προφανώς. Το διαπλεκόμενο μηντιακό σύστημα. Γιατί υπάρχουν και ανεξάρτητα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπου λειτουργούν δημοκρατικά και ακούγονται όλες οι απόψεις δημοκρατικά. Δεν υπάρχουν αποκλεισμοί. Συμφωνώ, γι' αυτό βρισκόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, κύριε Παπαθεοδόρου. Εγώ και η ομάδα μας δεν απογοητευόμαστε από όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν έχουμε πολιτική ταυτότητα, έχουμε ελληνική ταυτότητα. Πολύ κάνουμε μια αυτό. Προσπάθεια να φέρουμε την Ελλάδα στο διεθνές έτσι προσκήνιο. Οι αγώνες Φόρμουλα 1 είναι ένα άθλημα το οποίο έχει την υψηλότερη τηλεθέαση παγκόσμια. Σαν ελάχιστο είναι 150 εκατομμύρια θεατές ανά αγώνα, έως 1,5 δις. Μια τηλεθέαση που δεν έχει κανένα άλλο άθλημα στον κόσμο. Άρα λοιπόν δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα, εφόσον αναλάβουμε να διοργανώσουμε αγώνες Φόρμουλα 1, να προβάλλεται η χώρα μας κάθε χρόνο. Να δείξει ότι μπορούμε και εμείς να κάνουμε κάτι. Έσοδα θα έχουμε. Έσοδα η Ελλάδα θα έχει πάρα πολλά, πάρα από πολύ. Τον τουρισμό. Είναι η έμεση φόρη, είναι το ΦΠΑ, είναι η κατανάλωση που θα γίνεται. Δεν πρόκειται η Ελλάδα. Προβολή και για τουριστική προβολή. Μοναδική, δωρεάν προβολή. Μοναδική προβολή. Μοναδική βεβαίως. Δωρεάν προβολή. Και το κυριότερο είναι ότι η Ελλάδα, σαν χώρα, δεν πρόκειται να βάλει χρήματα για να γίνει αυτή η επένδυση. Το μόνο που ζητείται από τη χώρα είναι να φτιάξει ένα φιλικό νομικό πλαίσιο, ώστε να μπορέσει να στηθεί όλο αυτό το σοου. Να γίνει η ανάπλαση στην περιοχή της Δραπετσόνας, να προβληθεί το λιμάνι του Πειραιά και να υπάρξουν υπεραξίες αμέσως μετά. Δεν μου λέτε, κύριε Παπαθεοδόρου, σε πόσες χώρες του κόσμου γίνεται φόρμουλα? Σε 20 χώρες του κόσμου και υπάρχουν άλλες 15 που περιμένουν και σκοτώνονται να πάρουν αγώνα, έχοντας κάποιες έτοιμες πίστες.
και οι υπόλοιπες που δεν έχουν επίσταση έχουν τα χρήματα. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Ο Μπέρνι Έγκλεστον μας περιμένει. Εδώ είναι το περίεργο. Και εμείς εδώ πέρα. Ο Μπέρνι Έγκλεστον ποιος είναι, πείτε στον κόσμο. Μπέρνι Έγκλεστον είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων των αγώνων. Είναι το μόνο σπορ στον κόσμο που είναι ιδιωτικό κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένας άνθρωπος που αποφασίζει πού θα γίνουν οι αγώνες, ποιος θα τους διοργανώσει. Ποιος θα έχει πίστα, Ποιος θα έχει πίστα, ποιος δεν θα έχει. Αφήνοντας όλη τη διαχείριση. Το κυριότερο, αφήνοντας όλη τη διαχείριση σε αυτόν που κάνει τους αγώνες. Μάλιστα. Το σημαντικό, Εμίλια, αν μου επιτρέψει μια παρέμβαση στο αυτά που λέει ο κ. Παθεοδωρού, είναι το εξής. Ότι δηλαδή εμείς ψάχνουμε αυτή τη στιγμή να βρούμε έστω και 500 εκατομμύρια, έστω και ένα δισεκατομμύριο, μία επένδυση, η οποία να μην υπόκειται σε μνημόνιο. Να μην συνοδεύεται από μνημόνιο. Αυτή η πρόταση είναι μία τέτοια πρόταση. Αντί λοιπόν να την εξετάσουμε ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε και σε άλλα ερωτήματα που τίθενται, για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι υπάρχει αντίθεση σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά. Αυτή η πρόταση δίνει λύση σε αυτό το πράγμα. Αντί αυτοί που είναι αντίθετοι στο να εκχωρηθούν όλα στην Κόσκο, ακόμα και το Port Authority που λέγαμε, δηλαδή το απαράδεκτο αυτό το οποίο ακούστηκε χθες, γιατί εγώ δεν το είχα καταλάβει αυτό, ότι θα δώσουμε δηλαδή και το λιμενικό σώμα, ας το πω έτσι, όχι, θα δεν το είναι ιδιωτικοποιήσουμε. Έτσι. Όχι, το λέω για τον κόσμο. Δηλαδή το αντίστοιχο, δηλαδή οι αρχές του λιμανιού δεν μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε και μέρος του ελληνικού κράτους, δηλαδή στους Κινέζους. Έλεος. Μπορείς να παραχωρήσεις τη χρήση του λιμανιού, αλλά δεν μπορείς να παραχωρήσεις τον ΟΛΠ, γιατί ο ΟΛΠ κατέχει δικαιώματα που δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε ξένες χώρες. Σε ξένα να κράτη. Εξηγήσουμε ποια δικαιώματα κατέχει. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Να το πούμε δημοσιογραφικά. Μεταξύ των οποίων ένα μέρος είναι η ακτογραμμή των 2,5 χιλιόμετρων. Έτσι, στην οποία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση κανένας. Είναι δυνατόν να εκχωρήσουμε σε μια... Η ακτογραμμή μέχρι το σχιστό, επειδή ο ΟΛΠ μέχρι τώρα ανήκε στο δημόσιο, είχε μία μετοχή το δημόσιο και ως ανώνυμος εταιρεία ανήκε τώρα στο δημόσιο. Είναι στο το δημόσιο του είχε δώσει πάρα πολλά δικαιώματα να καθορίζει τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, την ακτογραμμή ακριβώς μέχρι το σχιστό. Αυτά δεν είναι δυνατόν να περάσουν σε έναν ιδιώτη, και είτε είναι η Κόσκο, ακούω δήλωση είτε οποιοδήποτε υπουργού που λέει ότι θα εκχωρήσει το 67%. Και να πούμε και κάτι άλλο. Δεν μπορεί να γίνει μονοπόλιο το λιμάνι του Πειραιά για μία εταιρεία. Ας είναι και η καλύτερη. Πρέπει να έχει κι άλλους χρήστες. Πρέπει να έχει κι άλλους χρήστες στο λιμάνι του Πειραιά. Μου επιτρέπετε, να είναι η κύριε Παναγιώτοπουλε. Είναι μια πολύ σημαντική σύμβαση, αλλά να έχει κι άλλους χρήστες. Πρέπει να πω κάτι, με συγχωρείτε, Υπουργέ. Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό τον κύριο Τσίπρα θα κάνει δηλώσεις. Οπότε θα πάω λίγο πιο κάτω το διαφημιστικό, κύριε Καλογερνέ. Θα το πάω λίγο πιο κάτω. Παρακαλώ, κύριε Βαλιδάκη. Λοιπόν, πράγματι υπάρχει ένα θέμα εδώ. Δηλαδή, σε ένα μήκος 25 χιλιόμετρων όλη την ακτογραμμή, μέχρι το σχιστό απάνω, δεν υπάρχει ελεύθερο παρά 2,5 μόνο χιλιόμετρα αυτά της περιοχής αυτής. Υπάρχει λοιπόν μια λωρίδα 20 με 70 μέτρα. Πλάτος. Αυτός που θα την πάρει, αν την πάρει έτσι, θα στήσει εκεί προβλήτες, θα σηκώσει γερανούς και θα... Θα μπαζώσει βεβαίως. Γιατί τα 20 μέτρα και θα αποκλείσει όλη τη δυτική πλευρά, όλο τον κόσμο εκεί, από την πρόσβαση στη θάλασσα. Επειδή έχουμε παρέτηση ανομερίτη, ο ανομερίτης είδε τον υπουργό. Είχαμε παρέτηση ανομερίτη. Ακριβώς. Και με την ευκαιρία που λέει ο υπουργός την παρέτηση ανομερίτη, θα πω ότι προχθές παρετήθηκε και ο Ροβέρτος ο Σπυρόπουλος από το ΙΚΑ, ένας άνθρωπος ο οποίος. Και πόνεσε πολύ το ΙΚΑ και ήταν γνώστης του οργανισμού των προβλημάτων και το πήγαινε καλά. Θέλω να το πω αυτό γιατί τον εκτιμώ ιδιαίτερα τον κύριο Σπυρόπουλο. Συνεχίστε. Ο Ανομερίτης παρατήθηκε για αυτόν τον λόγο όμως. Ο Ανομερίτης γιατί παρατείται? Διότι βγαίνει πλέον το ελληνικό δημόσιο και λέει πουλάω τις μετοχές του ΟΛΠ. Δηλαδή πουλάω και το Port Authority, πουλάω και την λιμενική αρχή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Port Authority είναι αυτό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς ξεπουλήσαμε την Ολυμπιακή. Ξεπουλήσαμε και ξεπουλάμε και το αεροδρόμιο. Την ΗΠΑ, δηλαδή τη δημόσια αρχή που επιοπτεύει το ΦΥΡ Αθηνών, δεν το πουλάμε γιατί είναι έτσι, το παίρνουν οι Τούρκοι, οι Σκοπιανοί, οι Αλβανοί, δεν ξέρω ποιοι θα το πάρουν. Είναι μέρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.
Μην με διακόπτετε, έστω και θετικά. Δεύτερο ζήτημα. Και δεν μας είπατε τίποτα και για τις Siemens, δεν μας είπατε τίποτα. Για να καταλάβω, αυτό στην άλλη εκπομπή το Σεπτέμβριο. Όχι, δεν έχει στην άλλη εκπομπή, σήμερα θα μας πείτε δύο πράγματα. Λοιπόν, δεν μπορεί να λέει ο Βαλιράκης, φίλες και φίλοι, δικαιοσύνη και βουλή, κουκούλωσαν το σκάνδαλο του Siemens και εγώ μην το ρωτάω. Τον έχω και εδώ, έχω την τύχη να τον έχω εδώ. Θα πάμε μέχρι 4 η ώρα τώρα. Θα πάμε μέχρι 4 το πρωί. Λοιπόν, ακούστε με όμως λίγο, παρακαλώ πολύ. Πέραν του δεδικασμένου που άρχει από την Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας ότι αυτά δεν μπορούν να δοθούν, δηλαδή το παραλιακό μέτωπο, υπάρχει ένα μείζον θέμα ότι σε αυτή την περιοχή υπάρχει στρατιωτική βάση. Ερωτώ λοιπόν, και δημιουργεί πρόβλημα η παρέτηση ενωμερίτη. Πρόβλημα για τον Υπουργό. Τι εννοείται στρατιωτική βάση? Υπάρχει στρατιωτική βάση εκεί. Είναι η προβλήτα. Του στρατού, παρακαλώ. Του στρατού. Είναι η υποστήριξη του ανατολικού μετώπου από εκεί. Ερώτημα, πουλιέται η βάση? Προφανώς πουλιέται η βάση. Πουλιέται η ακτοπλοϊκή. Προφανώς. Προφανώς. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μη με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, λέτε πουλιέται η στρατιωτική βάση? Προφανώς πουλιέται. Αν πουλιέται η περιοχή, πουλιέται η προβλήτα. Τι θα κρατήσετε, τη σημαία? Κρατήστε τη σημαία λοιπόν. Τον προβλήτα, αυτό που λέμε ο στρατιωτικός προβλήτας. Έγιναν σε πολύ καλό και θετικό κλίμα όπως πάντα. Αποφασίσαμε να εντατικοποιήσουμε την προσπάθεια να γεφυρωθούν οι εναπομείνασες διαφορές και να προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα. Νομίζω να προχωρήσουμε σε μια λύση. Νομίζω ότι η πολιτική ηγεσία της Ευρώπης αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να δώσουμε μια λύση βιώσιμη, να δώσουμε μια λύση και τη δυνατότητα στην Ελλάδα να επιστρέψει με κοινωνική συνοχή, με ασφάλεια, την ανάπτυξη, αλλά και με χρέος βιώσιμη σε μια προοπτική που θα δώσει ξανά ασφάλεια και σταθερότητα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Πόσο κοντά είμαστε? In English, please. One statement in English. Πόσο κοντά είμαστε και δεν απάντησε. Δεν έχουμε συμφωνία. Πάντως μιλάει καλά. Μιλάει για βιώσιμη λύση, τον άκουσα πολύ καλά. Είναι τον πακέτο, είδα χαρούμενο, είναι πακέτο. Και είπε και για χρέος βιώσιμο. Άρα έχει τεθεί και το θέμα του χρέους και γίνεται κουβέντα, φίλες και φίλοι, και από τη Μέρκελ και από τον Λοράντ και από τους υπολείπους και για το χρέος. Και αυτό θα είναι το πολύ μεγάλο επίτευγμα, εάν το πετύχει ο Τσίπρας, την υπόθεση του χρέους. Τώρα θα είναι αναδιάρθρωση. Θα είναι ένα πάγωμα πενταετίας. Μπορούμε να μείνουμε στα σίγουρα, στα δεδομένα. Το δεδομένο είναι ότι προχωρούμε και είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Μάλιστα. Ότι ξεκινάει μια διαπραγμάτευση που θα πάει σε πολύ χρόνο, σε βάθος χρόνο και ότι είναι τώρα η ώρα. Χρηματοδότηση θα έχουμε. Τώρα, προφανώς θα έχουμε, έτσι, αλλά θα γίνει από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Απαραίτητη προϋπόθεση. Θα πάει τμηματικά. Βήμα-βήμα. Άρα μπαίνουμε σε μια διαπραγμάτευση που θα πρέπει τώρα να επιστρατευτούν όλες οι εθνικές δυνατότητες πάνω σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Πρέπει να σας διακόψω. Περιμένετε. Με εσάς θα ξεκινήσω, διότι έπεσαν και οι δηλώσεις. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, γιατί θα βγουν εκτός χρόνου. Παρακαλώ. Διαφημιστικό διάλειμμα. Αφήσαμε και σήμερα θα πάμε και λίγο παρακάτω, γιατί η κουβέντα και πρέπει να ρωτήσουμε και τον κύριο Υπουργό. Στο τέλος. Να μας πει και δύο κουβέντες και για τη Siemens. Θα το κλείσω. Διαφημίσεις 2 λεπτών.